να μιλήσουμε και για τη βλασφημία, να μην την αφήσουμε και αυτήν, που είναι το φοβερότερο έγκλημα των Ελλήνων. Όλοι βλασφημούν τον Χριστό και την Παναγία μας και τα ιερά και τα θεία, όλοι, 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 μικρά, μωρά, μεγάλοι, γέροι, γυναίκες. Πηγαίνετε μες στα χωριά να δείτε που πέφτουν τώρα τα χαλάζια. Δείχνει το χαλάζι. Τι το δείχνει το χαλάζι? Βρες την αιτία που έπεσε το χαλάζι. Η αιτία είναι ότι όλες τις μέρες ο χωριάτης τις έχει ίδιες. Ούτε Κυριακή τον αισθάνεται, ούτε γιορτήν αισθάνεται, ούτε του Χριστού τις μέρες αισθάνεται, ούτε των Αγίων τις μέρες αισθάνεται, ούτε τίποτε. Αλλά να αφήσουμε τους Αγίους την Κυριακή ημέρα που είναι του Θεού, που είναι η εντολή του Θεού. Είναι εντολή του Θεού. Λέγει, έξι μέρες θα εργαστείς, λέγει, η εβδόμη είναι δικιά μου, λέει. Χτυπάει η καμπάνα και εκείνος καβαλικεύει το τρακτέρ και φεύγει. Πού πας? Πας στο χωράφι, λέει. Να κάνεις τι, παιδί? Να το σπείρω, λέγει, να το θερίσω και προτού το μαζέψει να το βάλει στην αποθήκη, πέφτει το χαλάζι και το θα πάει. Τα βλέπουν. Δεν είναι κρυφά. Τα βλέπουν. Δεν καταλαβαίνουν. Ο μεθυσμένος, όταν του κερνάς κρασί, δεν τον ενδιαφέρει. Ο τυφλός, όταν το θυμιάζεις, δεν σε βλέπει. Ο κουφός, όταν του μιλάς, δεν σε ακούει. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Διερωτώνται γιατί πάνε τα γεννήματά των και εξαφανίζονται. Δεν διερωτώνται να βρουν την αιτία. Να καθίσουν να βρουν την αιτία και να πούν, βρε, Κυριακή ημέρα, θα πάω στην εκκλησία. Να πάω να ευχαριστήσω τον Θεό μου που με χάρισε 6 μέρες, που μου χάρισε την υγεία, που μου χαρίζει το φως, που μου χαρίζει όλα τα γεννήματα, ό,τι έχω, όλα τα αγαθά. Να τον ευχαριστήσω. Γιατί εγώ τα κάνω, λέγει ο Θεός, τα κάνει. Εσύ τα κάνεις, μάζεψε τα τώρα.